τις εξελίξεις στην τοπική αυτοδιοίκηση σχολίασε στο πλαίσιο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης του Σέντερ ο Σάββας Εμφιετζής, ο οποίος τόνισε ότι δεν παρακολουθεί τα δρόμενα και ευελπιστεί ότι οι τοπικοί άρχοντες θα βάλουν ένα σωστό λιθαράκι. Μάλιστα είπε ότι στην Καβάλα δεν πρέπει να αγωνιζόμαστε για να βάλουμε το καλύτερο αυτό γκολ. Ο λόγος είναι γιατί αν δραστηριοποιείς επαγγελματικά σε ένα χώρο, δεν σου περισσεύει χρόνο. Είστε όμως τη βιάτσα, δεν ακούτε, δεν μαθαίνετε. Για τις διεκδικήσεις, για τους μνηστήρες γενικότερα που θέλουν να διεκδικήσουν αύριο μεθαύριο το Δήμο Καβάλας. Όποιος θέλει, πεδίο δόξης λαμπρό για όλους. Όποιος και να θέλει να δραστηριοποιηθεί, ελπίζουμε να βάλει ένα λιθαράκι σωστά και να μην πάμε στην ρίση που άκουσα στα πλαίσια της δραστηριοποίησης ότι στην Καβάλα αγωνιζόμαστε για να βάλουμε το καλύτερο αυτόν γκολ. Μάλιστα. Έτσι είναι. Δεν ξέρω. Αυτό θα το δείξει η ιστορία. Υπάρχουν παραδείγματα που μπορούμε να αναφέρουμε? Όχι, δεν θα ήθελα να απευθυνθώ σε κάτι ιδιαίτερο. Απλά εσείς, όταν ο κόσμος έχει παράπονα, μπορεί άλλες φορές να έχει δίκιο, άλλες φορές να έχει άδικο. Νομίζω ότι όλοι όσοι ασχολούνται με την διοίκηση είτε του Δήμου είτε της Περιφέρειας είτε με την κεντρική διοίκηση θα πρέπει να ακούνε τις φωνές των παραπώνων, γιατί κάπου θα υπάρχει κάποια αλήθεια, έστω και για κάποιο παράπονο. Εσείς θα εκτεθείτε για μια ακόμη φορά? Θα μπείτε στη διαδικασία να εμπλακείτε ξανά με την τοπική αυτοδιοίκηση, με κάποιον άλλο βαθμό αυτοδιοίκησης? Το σκέφτεστε? Όχι, δεν το σκέφτομαι προς το παρόν. Γιατί? Δίνετε προτεραιότητα αλλού? Δίνετε προτεραιότητα στην επιχείρησή σας, στην επαγγελματική δραστηριότητα? Ασφαλώς. Έχετε απογοητευτεί, κύριε Εμφιετζή? Γενικότερα από την πολιτική δράση, υπάρχει κάποιος λόγος να μην είσαι απογοητευμένος? Έχετε επικραθεί? Όχι, δεν θα λέγω ότι έχω. Όχι, απογοητευτήκατε. Ναι, γιατί υπάρχει μια αναποτελεσματικότητα γενικότερα. Ποιος ευθύνεται για αυτή την αναποτελεσματικότητα? Η κεντρική, η πολιτεία, ο εκάστοτε διαχειριστής, γιατί πλέον και οι δήμαρχοι πλέον έχουν γίνει διαχειριστές διαφόρων προγραμμάτων. Ασφαλώς. Δεν είναι όπως εκείνα τα χρόνια. Κοιτάξτε, έχουμε βαρεθεί να έχουμε ένα σύνολο προτάσεων οι οποίες δεν υλοποιούνται και πάμε σε άλλες προτάσεις οι οποίες πάλι δεν θα υλοποιηθούν. Θέλουμε να έχουμε 5 προτάσεις οι οποίες θα πιστεύουμε και ότι θα υλοποιηθούν και θα υλοποιούνται σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι κάποιος ξεκινάει με όρεξη, μεράκι, διάθεση να συνεισφέρει και στην πορεία απογοητεύεται, κάνει κοιλιά το πράγμα? Ναι, δεν είναι. Δηλαδή, σήμερα περισσότερο οι τοπικοί άρχοντες θα έλεγα ότι είναι υπάλληλοι μιας διοίκησης κεντρικής, η οποία και η κεντρική διοίκηση είναι μια υπάλληλοι μιας γενικότερης διοίκησης που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Θα πρέπει κάπου να αυτενεργήσουν όλοι και να προσφέρουν στον τόπο με μεράκι και με ρίσκο πιθανώς. Αυτό εννοείται όταν ασχολείσαι με την πολιτική, θα πάρεις και τα ρίσκα σου. Γιατί έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο η όποια απόφαση να τρέχει στα δικαστήρια μετά. Και εγώ, όταν είχα ασχοληθεί 6-7 χρόνια μετά, τρέχαμε στα δικαστήρια για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Ναι. Έτσι και οι σημερινοί αύριο θα τρέχουν στα δικαστήρια. Δηλαδή, κάπου θα πρέπει να ελαστικοποιηθεί το πράγμα έτσι ώστε να γίνουν πιο αποδοτικοί και πιο λειτουργικοί όλοι τους.